Βαριά άρρωστος ή πολύ κουρασμένος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν? Αυτό είναι το ερώτημα που βασανίζει την Τουρκία την ώρα που οι φήμες για την υγεία του οργιάζουν. Μέσα ενημέρωσης, δημοσιογράφοι και αναλυτές κάνουν λόγο για ραγδαία επιδείνωση της κατάστασής του, που θέτει αμφιβόλα ακόμη και την ικανότητά του να κυβερνήσει. Για γκύντε σάδετε μπικάτσιτάνε πρόγραμμα καθολίου. Ve kendisine günlük yapılan arzlar, sunumlar son derece kısaltılmış durumda. 15 dakika, 20 dakikayı geçmeyecek şekilde ayarlanıyor. Gerçekten sağlığıyla ilgili çok ciddi problemleri var. Ο ερευνητικός ιστότοπος Nordic Monitor είχε αποκαλύψει τη μάχη του Ερντογάν με την επιληψία και τον καρκίνο του παχαίως εντέρου. Ουδής ωστόσο μπορεί να γνωρίζει με τα βεβαιότητας τι πραγματικά συμβαίνει. Περιστατικά όπως αυτό του περασμένου Φεβρουαρίου καταγράφονται όλο και συχνότερα και αναζωπυρώνουν τις φήμες. Εμφανώς καταβεβλημένος και χωρίς να έχει τον έλεγχο των ποδιών του, κατεβαίνει με τα δυσκολία στη σκάλα υποβασταζόμενος από τη σύζυγό του Εμινέ. 5 μήνες αργότερα, ανήμερα της μαύρης επετείου της εισβολής, η κάμερα του Α τον συλλαμβάνει να κοιμάται κανονικά στη διάρκεια της ντροπιαστικής παρέλασης στην κατεχόμενη Λευκοσία. Και αν νομίζετε ότι ήταν τυχαίο, μετά από 2 μέρες απευθυνόμενος στα μέλη του κομματός του, ο Τούρκος πρόεδρος παραδίδεται και πάλι στο Μορφέα. Οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουν, οι λέξεις βγαίνουν με τα δυσκολία και τα βλέφαρα. Kritik sürecin ülkemiz ve milletimiz için taşıdığı önemi biliyoruz. Όπως λέγεται στην Τουρκία, ένεκα της κακής του κατάστασης, οι συνεντεύξεις του είναι πλήρως προετοιμασμένες και ο ίδιος διαβάζει τις απαντήσεις από Ότοκιου. Όπως συνέβη και περί τα μέσα Αυγούστου, όταν ένα σκηνοθετικό λάθος αποκάλυψε του λόγου τα αληθές. Μαζί με τις φήμες πληθαίνουν και οι φωνές που αμφισβητούν υπό τις περιστάσεις την ικανότητά του να ασκήσει τα προεδρικά καθήκοντα με τα σενάρια διαδοχής να δίνουν και να παίρνουν. Το όνομα του Υπουργού Άμυνας Χουλουσία Κάρ φιγουράρει ως το επικρατέστερο για να αναλάβει τα ενία του κράτους εάν η κατάσταση του Ερντογάν χειροτερέψει. Το Λευκό Παλάτι τηρεί σιγή χθίως, την ώρα που φιλοτουρκικά μέσα αλλά και γιατροί από τον στενό κύκλο του Ερντογάν αποδίδουν τα πάντα στην υπερκόπωση. Ben Sayın Erdoğan'ı çok uzun yıllardır biliyorum ve bunun tamamen aşırı yorgunluk ve kontrolsüz çalışmayla ilgili olduğunu düşünüyorum. Και κάνουν λόγο για ανήθικα δημοσιεύματα που στόχο έχουν να πλήξουν τον Σουλτάνο.